Λερωμένη. Γεια σας, τι γίνεται, είναι λερωμένη κάμερα. Γεια σας, τι γίνεται, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Παιδιά, τελειώνει το καλοκαίρι, έχει φτάσει μέσα Ιουλίου. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο να σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου άμα σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, να κάνετε like και σε αυτό το βίντεο, να με βρείτε και στα social media, Instagram και TikTok, θα τα έχω όλα εδώ από κάτω. Και ξεκινάμε με το βίντεο. Ανέβασα κάποια stories που σας ρωτούσα διάφορα πράγματα και μετά πήρα εγώ τις απαντήσεις σας, τις μελέτησα και έβγαλα κάποια στατιστικά στοιχεία και θα σας μιλήσω τώρα για αυτά. Δηλαδή όλο εγώ μιλάω, λέω, κάνουμε Q&A και τέτοια. Ήταν ένα αντίστροφο Q&A. Μήπως αυτός ήταν και ο τίτλος του βίντεο. Εδώ είναι οι σημειώσεις μου, δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Βλέπετε? Η πρώτη ερώτηση ήταν ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό νησί. Οι περισσότεροι μου είπατε Κρήτη και Κέρκυρα. Μετά ήταν Αμοργός, Σαντορίνη, Μήλος, Σκιάθος, Πάρος, Νάξος. Εμένα, ας πούμε, το αγαπημένο μου νησί είναι τα Κουφονήσια. Θα σας πω ότι αν δεν έχετε συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο στο Instagram, μπορείτε να γράφετε εδώ από κάτω τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σας νησί, να γράψετε εδώ από κάτω την δική σας απάντηση. Ακόμα και αν έχετε συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο στο Instagram, γράψτε τη δική σας απάντηση εδώ από κάτω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας influencer? Και νικητής αυτής της ερώτησης, δικός σας νικητής κυρίες και κύριοι, ήταν η Mary Boo, Mary Σινατσάκη. 8 στους 10 γράψατε Mary Boo. Ήταν από τους πρώτους που είχε blog, που έκανε YouTube κανάλι, που ήταν στο Netflix, έκανε αυτά τα τέλεια βιντεάκια, το Mary Me, της το έχω πει 100 φορές, είναι τέλειο το Mary Me, που ασχολήθηκε με το ίντερνετ και όχι απλά ασχολήθηκε με το ίντερνετ, πρωτοπόρησε στο ίντερνετ. Και θα σας πω τώρα και μία μίνι ιστορία. Θα με βρει σήμερα πάρα πολύ που τα λέω όλα αυτά, αλλά δεν πειράζει. Πριν γνωρίσω εγώ τη Mary, την παρακολουθούσα όμως και στα social και στο YouTube και έχει βγάλει τώρα η Mary ένα βίντεο που μας λέει για τα αγαπημένα της βιβλία. Και έχω λοιπόν μία φίλη μου, η οποία παρακολουθεί και εκείνη τη Mary και έχει ακούσει κάποια από τα βιβλία. Και πάει λοιπόν στα public και λέει, γεια σας, αυτό θα ήθελα αυτό το βιβλίο. Και της λένε από εκεί στα public ότι εδώ και μια εβδομάδα που έχει ανεβάσει η Mary Σινατσάκη το βίντεο της, το βιβλίο αυτό έχει γίνει sold out σε όλα τα public στην Ελλάδα. Θα νομίζετε ότι αυτό, αλλά πραγματικά τα λέω και ας μην ήταν φίλοι μου, τα ίδια θα έλεγα. Μετά ήταν πολύ συχνή η Βενετία. Γεια σου Βενετία, η οποία και εκείνη κάνει καταπληκτικό content. Δηλαδή εγώ ντρέπομαι που έχω και εγώ YouTube και έχει και η Βενετία Καμάρα. Ήταν πολύ συχνή απάντηση η Ιωάννα Τούνη, η Εύελιν Καζατζόγλου, ο Νίκος ο Μουτσινάς, η Γιωγιώτα, Gio Travelli Lashes, γεια σου Γιώτα, η Μαρία Ηλιάκη, η Κατρίνα Τσάνταλη, επειδή και η Κατρίνα ασχολείται με τα ζώα, με τα πλαστικά, με όλο αυτό το περιβάλλον και αυτά, έχει ενδιαφέρον το Instagram της γιατί βλέπεις κάτι διαφορετικό, δεν βλέπεις τα ίδια και τα ίδια, η Αθηνά Οικονομάκου, η Ευελίνα Νικόλιζα και η Σύση Χριστίδου. Αυτές ήταν οι πιο συχνές απαντήσεις. Σε αυτό το σημείο εγώ να πω ότι το κοινό μου είναι συνήθως κορίτσια. Οπότε γι' αυτό βλέπετε πώς κινούνται τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος άλλος YouTuber είχε κάνει αυτό το ερωτηματολόγιο, μπορεί να το έβγαιναν άλλες απαντήσεις. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι σας αρέσει να βλέπετε στο Instagram, να μην βλέπετε μόνο εμπορικά, μόνο μόδα. Θέλετε να έχει μια ποικιλία ως προσωπικότητα και να τη δείχνει αυτή την προσωπικότητα στο Instagram του. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας τραγουδιστής? Η συχνότερη απάντηση ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μετά ήταν ο Χρήστος Μάστορας, ο Σαμπάνης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Χατζηγιάννης, ο Μαραβέγιας και ο Σάκης Ντουρβάς. Μετά, η αγαπημένη σας Ελληνίδα τραγουδίστρια ήτανε, είστε κάπου κι εσείς, δεν είστε κι εσείς τα καλά σας, είστε κάπου έτσι διχασμένοι μέσα σας, γιατί ήτανε η Ελένη Φουρέιρα και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή, ναι, να μου πεις, είναι κανένας τα καλά του? Όχι. Και μετά ήτανε η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Νατάσα Μποφίλιου, η Ζόζεφη, η Παπαρίζου και η Μαρίζα Ρίζου. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είχε να κάνει με το τι σας αρέσει να βλέπετε στην τηλεόραση. Και επειδή μάλλον ξέρετε ότι δουλεύω εκεί, το είπατε για να μην με στενοχωρήσετε, δεν ξέρω.
Αλλά πάντως, δίκαια και αντικειμενικά, είπατε το καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι! Μπράβο σας, ξέρετε να βλέπετε τηλεόραση, ξέρετε να διαλέγετε προγράμματα. Μπράβο, 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 μπράβο! Μετά είπατε το MasterChef, το GNTM, άγριες μέλισσες, τις επαναλήψεις του Mega και το Rookzook. Εγώ άγριες μέλισσες δεν έχω δει ποτέ. Ποτέ, ούτε δύο λεπτά. Η φίλη μου η Κατρίνα Τσάνταλη όμως έχει τρελαθεί με τις άγριες μέλισσες και το βλέπει φανατικά. GNTM βλέπω κι εγώ φανατικά. Δεν χάνω επεισόδιο, όπως θα σας το πω. Δευτέρα και Τρίτη ξέρουν οι φίλοι μου ότι ξεχάστε με. 9 η ώρα είμαι εδώ στον καναπέ μου, έτσι για να δω GNTM. Η επόμενη ερώτηση ήταν ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας YouTuber. Καλά, πέρα το τι είπατε ότι είμαι εγώ και φαντάζομαι ότι και αυτό είναι κάτι έτσι πάρα πολύ αντικειμενικό. Οι δικοί μου followers λέγανε εμένα. Ωραία. Οπότε το παραλείπουμε αυτό. Και εκεί οι συχνότερες απαντήσεις ήταν η Mary Boo και η Ευελίνα η Νικόλιζα. Και μετά οι επόμενες απαντήσεις ήταν η Σύση Χριστίδου, γεια σου Σύση, η Βενετία η Καμάρα again, γεια σου Βενετία, η Σοφία η Μουτίδου, κάθε Δευτέρα πρωί, η Κάρο Τάρτς, η Μικρή Ολλανδέζα, ο επώνυμος αλκοολικός, η Unboxholics και ο Gingerbread Bear. Ναι, βλέπετε το καλό, το ωραίο το YouTube. Μπράβο σας. Και μετά έχω κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες ήταν με ναι ή όχι, δηλαδή ήταν χειμώνα ή καλοκαίρι, και το 64% απάντησε καλοκαίρι. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνουμε τώρα, ε! Είμαι μέσα στο 64%. Είδα επίσης ένα βίντεο της Ευελίνας της Νικόλιζα που έλεγε γιατί συχαίνεται το καλοκαίρι. Ενώ εγώ το λατρεύω το καλοκαίρι, ο τρόπος που τα έλεγε η Ευελίνα με έκανε να σκέφτομαι. Ρε λες να έχει δίκιο. Ρε λες να πρέπει να συχαίνομαι κι εγώ το καλοκαίρι. Αλλά όχι, το λατρεύω το καλοκαίρι. Αλλά λατρεύω το καλοκαίρι αν είμαι σε ένα νησί. Καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά να είμαι σε νησί. Όχι να είμαι στην Αθήνα. Δεν το θέλω το καλοκαίρι στην Αθήνα. Anyway, πίτσα ή σουβλάκι, το 63% ψήφισε σουβλάκι. Διασκέδαση. Τι σας αρέσει να κάνετε για να διασκεδάζετε, ήτανε ο τίτλος. Clubbing ή σπίτι με φίλους. Και εδώ έχουμε την ανατροπή. Όχι τόσο ανατροπή. Το 79% ψήφισε και αποφάσισε. Αυτό δεν λέγανε στο dancing. Που ήταν ας πούμε το ζευγάρι και λέγανε. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε και αποφάσισε ότι αυτή την εβδομάδα από το Dancing with the Stars θα αποχωρήσει. Αυτά δεν κάνανε. Το 79% ψήφισε και αποφάσισε σπίτι με φίλους. Και συμφωνώ. Αν με ρωτούσατε πριν 4 χρόνια ακριβώς, ή 3 ή 2, θα σας έλεγα clubbing, clubbing, clubbing. Τώρα, όσο μεγαλώνω, θα πω σπίτι με φίλους, γιατί είναι πιο ουσιαστική διασκέδαση. Το θες και το clubbing σου, έτσι να χορέψεις, να διασκεδάσεις, δηλαδή τώρα μου έχει λείψει, θέλω πάω να χορέψω, αλλά το σπίτι με φίλους είναι άλλο, θα παραγγείλεις, θα παίξεις επί τραπέζια, θα φας, θα δεις καμιά ταινία, θα πεις 5 βλακίες και βασικά στο σπίτι τους βλέπεις ουσιαστικά τους φίλους σου, ενώ στο clubbing, καμπουριάζω, ενώ στο clubbing δεν τους βλέπεις, απλά πας εκεί, χορεύεις και Η επόμενη ερώτηση ήταν αν έχετε κάνει ψυχοθεραπεία. Το 73% είπε όχι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, δηλαδή μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει τόσο καλά. Εγώ στενοχωρήθηκα, Η ψυχοθεραπεία, οι ψυχολόγοι και όλα αυτά πριν κάποια χρόνια ήταν ένα θέμα ταμπού. Δηλαδή αν έλεγες ότι πάω σε ψυχολόγο θα λέγανε α, είσαι τρελός. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλοι να πάμε σε ψυχολόγο. Όλοι, όλοι ανεξαιρέτως. Είτε έχεις κάποιο πρόβλημα αισθητό, είτε όχι, πιστεύεις ότι είσαι μια χαρά, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πάμε σε ψυχολόγο, γιατί υπάρχουν πράγματα και θέματα εσωτερικά που δεν τα καταλαβαίνουμε ότι τα έχουμε και μας δυσκολεύουν και στην επικοινωνία με τους άλλους και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και παντού. Οπότε, γιατί να μην πάμε σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ειδικό, να τα βγάλουμε μέσα μας, να μας βοηθήσει να τα λύσουμε, γιατί ο ψυχολόγος δεν σου λύνει τα θέματα, δυστυχώς, αλλιώς θα πηγαίναμε όλοι για 5 λεπτά, θα φεύγαμε. Σε βοηθάει να τα λύσεις εσύ. Αν είσαι μέσα σε αυτό το 73%, θα ήθελα λίγο να το σκεφτείς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο
όνειρό σας. Και οι περισσότεροι, και μου έκανε θετική εντύπωση, απαντήσατε ότι θέλετε να κάνετε πολλά ταξίδια, να γυρίσετε όλο τον κόσμο, να μπείτε σε ένα τρένο και να κάνετε, να πάτε σε όλη την Ευρώπη κτλ. Και εγώ θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, θα πάμε όλοι μαζί, θα νοικιάσουμε ένα τρένο και θα κάνουμε το γύρο του κόσμου. Και άλλες συχνές απαντήσεις ήταν ευτυχία, που είναι πολύ γενικό, να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας και να κάνετε οικογένεια, που είναι λίγο πιο τρυφερά. Στην ερώτηση ποια είναι η αγαπημένη σας ελληνική σειρά, οι περισσότεροι απαντήσατε το παραπέντε. Και η δεύτερη πιο συχνή απάντηση ήταν το 50-50 και τρίτη απάντηση οι δύο ξένοι. Άλλες απαντήσεις σε αυτό ήταν το Dolce Vita, είσαι το τέρι μου, το σόι σου. Είναι η μόνη νομίζω σειρά το σόι σου, η πιο σύγχρονη, όλες οι άλλες είναι παλιές. Μπράβο στο σόι σου, εγκλήματα, singles και το νησί. Σειράρα το νησί, υπερπαραγωγάρα. Τι ζώο θα ήθελες να ήσουν, είναι η επόμενη ερώτηση. Και οι περισσότεροι γράψατε άλογο. Δεν είναι λίγο άλογο το ότι θέλετε να είστε άλογο, καταλάβατε. Μετά γράψατε γάτα. Γάτα κι εγώ θα ήθελα να είμαι. Λιοντάρι, πουλί, σκύλος, μαϊμού και δελφίνι. Και η μαϊμού μου κάνει μια μικρή εντύπωση, αλλά ας μείνουμε στο δελφίνι. Στην ερώτηση, τι δεν αντέχετε στους άλλους, οι περισσότεροι γράψατε το ψέμα και μετά οι άλλες απαντήσεις ήταν γκρίνια, αχαριστία, υποκρισία, διπροσωπία, μιζέρια και εγώ δεν αντέχω τους μίζερους ανθρώπους και τους τσιγκούνιδες. Συνήθως αυτός που είναι και μίζερος είναι και τσιγκούνης. Την αγένεια και την έπαρση. Συμφωνώ με όλα. Συνήθως ο άνθρωπος που είναι μίζερος είναι και γκρινιάρης, είναι και τσιγκούνης, είναι και... Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι αυτή την περίοδο, ήταν η επόμενη ερώτηση. Οι δύο πιο συχνές απαντήσεις σας ήταν η Άγρια Θάλασσα του Σαμπάνι, ναι ωραία, μπράβο. Και... Ψέματα, αφού το ξέρεις πως σε θέλω και με θες φωτιά τα βλέμματα. Γράψατε πάρα πολύ για το τέρμα τα ψέματα. And I'm so happy for this για τα παιδιά μας. Μπράβο, ξέρετε να ακούτε μουσική. Να μπείτε και να ακούσετε το τέρμα τα ψέματα. Τα άλλα τραγούδια ήταν το εγώ της Ζόζεφιν, το τεπερατούρα της Φουρέιρα, το χορεύω του Χατζηγιάννη, τέλειο. Η Κιβωτός, Γαρμπή, Ρέμος, Αθήνα μου Αργυρός, σε δυο μόνο μάτια. Αναστάσιος Ράμος και παραδόθηκα σε σένα, Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά τέρμα τα ψέματα. Λοιπόν, τι σας αρέσει να κάνετε για να ξεκουράζεστε? Οι περισσότεροι γράψατε Netflix ταινίες και μετά γράψατε πολύ να ακούτε μουσική, διάβασμα βιβλίου, να κάνετε ένα μπάνιο. Είναι όντως πολύ χαλαρωτικό το να κάνεις ένα μπάνιο και θα σας πω κάτι. Όταν κάνετε μπάνιο, θα μπαίνετε ας πούμε στο μπάνιο και κάνουμε μπάνιο, λαλαλαλαλα. Και θα νιώθετε πρώτο. Δύο πράγματα θα σας πω, άμα θέλετε τα κάνετε. Πρώτον, θα νιώθετε ότι κάνετε ντουζ από αστέρια, δηλαδή πέφτει το νερό και ταυτόχρονα πέφτουν αστέρια πάνω σας και μπαίνουν σε όλο σας το σώμα. Αστέρια, αστέρια, αστέρια. Ντουζ αστεριών. Και δεύτερον, όταν τρίβεστε, θα νιώθετε ότι βγάζετε κάθε κούραση, δηλαδή ότι ξεπλένομαι, αλλά ξεπλένω και την κούραση και κάθε θυμό που μπορεί να ένιωσα, ξεπλένω τα νεύρα που είχα σήμερα, τα βγάζω. Δηλαδή να νιώθετε ότι φεύγουν αυτά από το σώμα σας, όλα τα αρνητικά συναισθήματα που νιώσατε την εκάστοτε ημέρα και γεμίζετε το σώμα σας με αστέρια, αστέρια, αστέρια. Αυτό ήθελα να πω για τον μπάνιο. Αυτό ήταν παιδιά. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μήπως κάνουμε ένα παρόμοιο στο μέλλον. Άμα θέλετε ακολουθήστε με στο Instagram για να συμμετέχετε κι εσείς σε τέτοια φανταστικά πραγματάκια. Δηλαδή μην τα χάζετε αυτά από τη ζωή σας, είναι δηλαδή πώς ζείτε χωρίς αυτό. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ίσως ανεβάζω και 2 βίντεο την εβδομάδα. Οπότε πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση ότι ανέβηκε βίντεο για να μην χάνετε τίποτα. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!